Πώς γίνεται η διάγνωση της ακράτειας? Η διάγνωση του προβλήματος θα ξεκινήσει με τη λήψη του ιατρικού ιστορικού. Το είδος των ενοχλημάτων και της ακράτειας, το πόσο σοβαρά είναι, ο χρόνος εμφάνισής τους και η συχνότητά τους στη διάρκεια του 24ωρου είναι βασικά στοιχεία για τα οποία θα ερωτηθείτε από το γιατρό σας. Για την καλύτερη εικόνα του προβλήματος στην καθημερινότητά σας, ο γιατρός σας μπορεί να σας ζητήσει να συμπληρώσετε και ειδικά ερωτηματολόγια, όπως επίσης και ένα ημερολόγιο ούρησης, όπου θα καταγράψετε πόσα υγρά πίνετε και πόσα ούρα αποβάλλετε για 3 συνεχόμενες ημέρες. Ακολουθεί η κλινική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει τη γυναικολογική εξέταση στις γυναίκες και τη δακτυλική εξέταση του προστάτη στους άντρες. Επίσης, περιλαμβάνει ιατρή νευρολογική εκτίμηση. Μετά την εξέταση, ο γιατρός μπορεί να σας ζητήσει γενική και καλλιέργεια ούρων και ίσως κάποιες εξετάσεις αίματος. Συχνά ο έλεγχος συμπληρώνεται με υπερηχογράφημα των νεφρών, της ουροδόχου κύστης και των γεννητικών οργάνων. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται μια ενδοσκοπική εξέταση, η κυστεοσκόπηση, όπου με ειδικό εργαλείο με μια μικρή κάμερα στην άκρη βλέπουμε μέσα την ουρίθρα και την κύστη. Τέλος, σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και ακτινολογικός έλεγχος, όπως η κυστεοουριθρογραφία και η αξονική τομογραφία. Τι είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος? Η πιο εξειδικευμένη εξέταση για την ακράτεια είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος. Είναι μια εξέταση που έχει σαν στόχο να μελετήσει με ακρίβεια τη λειτουργία της κύστης και της ουρίθρας, προσομοιάζοντας τη διαδικασία γεμίσματος και αδειάσματος της ουροδόχου κύστης. Γίνεται με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος και με την τοποθέτηση ειδικού καθετήρα στην κύστη που μετράει τις πιέσεις μέσα στην κύστη και την ουρίθρα. Η πιο συχνή και βασική όμως εξέταση είναι η ουρορωομετρία, όπου ο ασθενής ουρεί μέσα σε ειδικό μηχάνημα που μετράει τη ροή και την ποσότητα των ούρων που ουρείται. Σημαντικό είναι μετά την εξέταση να μετρήσουμε με τη χρήση υπερήχων εάν μένουν ούρα στην κύστη. Υπολοιπόμενο πάνω από 100 ml θεωρείται παθολογικό και μπορεί να προκαλέσει ουρολοιμώξεις, ενώ συγχρόνως δείχνει ότι η κύστη δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη φυσιολογική της λειτουργία, την γένωση της κύστης. Σκοπός όλων αυτών των εξετάσεων είναι να διακρίνει ο γιατρός τον τύπο της ακράτειας ούρων καθώς και το αίτιο αυτής, ώστε να μπορέσει να καθορίσει τη σωστή θεραπευτική στρατηγική. Ποιοι τύποι ακράτειας υπάρχουν? Υπάρχουν 3 είδη ακράτειας που διαφέρουν τόσο στο μηχανισμό που την προκαλεί και στον τρόπο που εκδηλώνεται, όσο και στην αντιμετώπιση. Τα 3 είδη είναι η ακράτεια κατά την προσπάθεια, η ακράτεια επιτακτικού τύπου και η ακράτεια από υπερπλήρωση.